για το νέο περιβάλλον που δημιουργείται για την ελληνική οικονομία, το γρήγορο κλείσιμο της αξιολόγησης και την έξοδο της χώρας από το πρόγραμμα που ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο για τις συζητήσεις που αφορούν στην ελάφρυνση του χρέους, μιλάει ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτο σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Νέα Σελίδα. Ο Υπουργός Οικονομικών εκτιμά ότι η τρίτη αξιολόγηση θα κλείσει εγκαίρως, καθώς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει μπει στο πρόγραμμα. Άρα δεν υπάρχει λόγος να βάλει νέα ζητήματα στο τραπέζι. Επίσης, δύσκολα νομοσχέδια δεν υπάρχουν στα προαπαιτούμενα και τέλος η εμπιστοσύνη προς την ελληνική κυβέρνηση έχει αυξηθεί πολύ, γεγονός που επιταχύνει τις διαδικασίες, αναφέρει ο Υπουργός Οικονομικών. Αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται μια καινούργια πραγματικότητα απαλλαγμένη από όλη αυτή την κοινωνική σκληρότητα των μνημονιακών χρόνων. Με πρόγραμμα, με πείσμα, με σταθερότητα και κυρίως με την εμπιστοσύνη σε δυνάμεις που η ίδια η κοινωνία έχει δημιουργήσει, πιστεύουμε ότι ανοίγουμε μια καινούργια σελίδα στη σύγχρονη ιστορία και η Ελλάδα θα βρει το βηματισμό, βρίσκει ήδη το βηματισμό που της πρέπει. Δεν πιστεύει σε επενδύσεις, δεν μπορεί να φέρει επενδύσεις, δεν πιστεύει στην ελεύθερη οικονομία, δεν πιστεύει στον υγιή ανταγωνισμό, δεν πιστεύει στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Οι Έλληνες πολίτες φορτώθηκαν 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ αχρίαστα μέτρα και δύο μνημόνια. Κρατήστε τις εκλογές για το 2019. Τιτλοφορείται η συνέντευξη του επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ στην καθημερινή της Κυριακής. Ο επικεφαλής του Eurogroup τονίζει πως πρέπει να τελειώσουμε μαζί το πρόγραμμα, να φροντίσουμε την έξοδο από αυτό και να έχουμε ως τότε μια συμφωνία για το χρέος. Επισημαίνει επίσης πως το κλειδί είναι η πολιτική σταθερότητα και σημειώνει πως κοινός μας στόχος είναι η ελληνική οικονομία να σταθεί και πάλι στα πόδια της. Την ίδια ώρα, την πρόθεση της κυβέρνησης να αξιοποιήσει μεταξύ άλλων μέτρων και πλωτά μέσα για την παραμονή σε αυτά υπό την μορφή φιλοξενίας των επιπλέον προσφύγων και μεταναστών, προανήγγειλε μέσω του Skype Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μπαλάφας. Ο υφυπουργός παραδέχθηκε ότι οι συνθήκες για τους κατοίκους των νησιών λόγω των αυξημένων προσφυγικών ροών από την Τουρκία είναι δύσκολες. Ο κ. Μπαλάφας προσέθεσε πως οι αυξημένες ροές δεν είναι κάτι που περνάει απαρατήρητο. Δεν είναι κάτι το οποίο περνάει απαρατήρητο. Προφανώς μας το παρατηρήσαμε, το καταγράψαμε, μας απασχολεί, μας ανησυχεί. Και παίρνουμε μέτρα για στην κατεύθυνση. Ένα από αυτά τα μέτρα, ένα είναι από αυτά τα μέτρα συζητάμε να είναι. Ναι. Όχι, να λεπτό. Ένα από αυτά τα μέτρα συζητάμε να είναι και η αξιοποίηση πλωτών μέσων για την παραμονή εκεί, υπό μορφή φιλοξενίας κλπ. Για παραμονή εκεί ενός αριθμού, αυτού του αριθμού κυρίως που δημιουργεί το επιπλέον. Δημιουργεί δηλαδή πέρα από τη χωρητικότητα των ίδιων των κέντρων υποδοχής και τα τοπικά.